Παρεπιπτόντως θέλω να κάνω μία παράκληση. Η σημερινή προσέλευση είναι συγκινητική, αλλά θα ήταν συγκινητικότερο για μένα να ήταν ανάλογη και στη μεθαυριανή εκδήλωση για το Σταυριανάκο. Συνεχίζω. Η μέχρι σήμερα συμμετοχή στις εκδηλώσεις κρίνεται απολύτως επιτυχής, δεδομένης της κρίσης στην οποία έχουν περιέλθει όλοι οι Έλληνες. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες, αλλά ο Σύλλογος του χωριού μας, με τη συνδρομή των χωριανών μας και μόνο, και τον εθελοντισμό των ανθρώπων που αγαπούν το χωριό, προσπαθεί, αντιπαρέρχεται όλες τις δυσκολίες και διοργανώνει, χωρίς ποτέ να επιχορηγήθηκε από κανένα κρατικό φορέα, διοργανώνει τις εκδηλώσεις που θα ζήλευαν πάρα πολλοί σύλλογοι και όχι μόνο, αλλά και δήμοι της χώρας μας. Φέτος, πέρα από τις ομάδες των άλλων χωριών, συμμετείχαν και ομάδες Ισπανών και Αυστριακών φίλων μας που ήρθαν από τις χώρες τους μόνο και μόνο για να πάρουν μέρος στα Μορδόνια. Και βέβαια, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας αναφέρω μέσα από λίγες γραμμές τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας κατά την περίοδο 2011-2012. Συμμετείχαμε ενεργά στην πρώτη πειραϊκή αμφικτιονία τον Οκτώβριο του 2011, κάνοντας... κάνοντας πάρα πολύ καλή παρουσία, την παρουσία του χωριού μας στον Πειραιά και όχι μόνο. Απονείμαμε πλακέτα στον Δήμαρχο Πειραιά Βασίλη Μιχαλογιάκο στη λήξη της αμφικτιονίας, ο οποίος ενώπιον εκατοντάδων πειραιωτών μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το Σύλλογο και για το χωριό μας, λέγοντας ότι όποιος δεν έχει έρθει στο σκουτάρι δεν έχει βρεθεί στη Μύκονο της Μάνης. Διοργανώσαμε εκδρομή και κόψαμε την πρωτοχρονιά την Κηπίτα μαζί με τους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας. Το περασμένο Μάιο, μαζί με την Ένωση Γυναικών Μάνης και άλλους 20 μανιάτικους συλλόγους, συνδιοργανώσαμε εκδήλωση για την επέτειο της μάχης της Βέργας, του Δυρού και του Πολυαράβου. Συμμετείχαμε ενεργά στη δεύτερη πειραϊκή αμφιπτιονία, διεκδικώντας την καλύτερη παρουσίαση περιπτέρου. Στόχος μας είναι πάντοτε η προβολή του χωριού μας μέσα από τις λαϊκές και πολιτιστικές μας παραδόσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής.